απάντηση στις φήμες που λένε ότι η γιαγιά μου είναι εχμάλωτη. Η γιαγιά ξέρει στις φήμες. Δείχνεις από μένα. Αυτά τα βίντεο του Δημήτρη και της γιαγιάς του είναι τόσο αστεία, ρε φίλε. Απάντηση στις φήμες που λένε ότι η γιαγιά μου είναι εχμάλωτη. Εχμάλωτη. Δώσε μια απάντηση. Όχι, παιδιά. Φυσικά και όχι. Το TikTok μου έχει δώσει ζωή. Μα ποιος σας λέει αυτές τις βλακίες για τη γιαγιά? Λόλος. Ποιος είναι αυτός ο Λόλος? Και όλα άλλαξαν. Η γνώμη μου για τον Δημήτρη είχε πια αλλάξει. Αυτός ο Λόλος ήξερε κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Ποιος μου παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα? Ναι. Έλα, είδες το βίντεο με τη γιαγιά μου? Ναι, εσύ που το ξέρεις και ποιος είσαι? Δεν έχει σημασία τώρα. Οκ. Και τι θες από μένα? Θέλω να με βοηθήσεις να τη σώσουμε. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω και ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Για αρχή πρέπει να έχεις άνοδο. Δείξε στον Δημήτρη ότι είσαι με το μέρος του. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Και τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Θα καταλάβεις μόνος. Κλείνω τώρα γιατί πρέπει να ενημερώσω αυτό που θα σε βοηθήσει. Περίμενε, περίμενε. Ποιος θα με βοηθήσει? Θα σου πω άλλη στιγμή. Εσύ κάνε αυτό που πρέπει. Μου το έκλεισε. Μα τι πρέπει να κάνω? Το βρήκα. Γεια σας, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που λέτε για τον Δημήτρη και τη γιαγιά του είναι βλακίες και πως εγώ, Δημήτρη, είμαι με το μέρος σου. Μην ακούς τους haters. Ωραία, ελπίζω να πιάσει αυτό. Ποιος είναι πάλι, ρε φίλε? Ναι, ποιος είναι? Έκανες αυτό που έπρεπε. Α, εσύ πάλι. Ναι, νομίζω το έκανα. Ωραία, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να σώσουμε τη γυριά είναι... να βρεις το Λόλο. Να βρω το Λόλο? Ναι, αυτό που θα ξεκινήσω όλα και ξέρεις και πώς είναι. Οκ, και πώς θα τον βρω? Πιστεύω μπορείς να το κάνεις, να δει τα βίντεο σου. Το έχεις ανακάλει άνοιξη. Οκ, κατάλαβα. Ας το πάνε. Οκ, Λόλε, χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να σώσουμε τη γιαγιά. Στείλε location.